Να σας καλημερίσουμε στην σημερινή συνέντευξη τύπου από τον ΣΥΡΙΖΑ της Α Θεσσαλονίκης, ένα μήνα μετά τις εκλογές, ακριβώς. Η συνέντευξη αυτή δίνεται με αφορμή τη σπουδή με την οποία η τρικομματική μνημονιακή κυβέρνηση σπέβδει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Τρόικα και να υλοποιήσει αυτό που και ο σύντροφος Αλέξης Τσίπρας αποκάλεσε γενικό πολιτήριο του λιγοστού κράτους που απέμεινε από την ιδιωτικοποίηση των προηγούμενων περιόδων, κυρίως εκείνων του Μητσοτάκη και Σιμίτη. Τράπεζες, αεροδρόμια, γέφυρες, δρόμοι, τηλεπικοινωνίες έχουν ήδη ιδιωτικοποιηθεί. Η Τρόικα ουσιαστικά δεν βρίσκει τι να πουλήσει, καθώς η Ελλάδα έχει το 2012 από τους μικρότερους, αν όχι τον μικρότερο κρατικό επιχειρηματικό τομέα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αντισταθεί στις ιδιωτικοποιήσεις όχι μόνο λόγω του έντονου ιδεολογικού αξιακού περιεχομένου με το οποίο είναι φορτισμένες σε σχέση με το δημόσιο αγαθό, αλλά και γιατί δεν υπηρετούν κατά καμία έννοια το δημόσιο συμφέρον. Δεν φέρνουν ανάπτυξη, η κοινωνία αποξενώνεται από επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν με άλλο καθεστώς λειτουργίας να αποτελέσουν μοχλούς παραγωγικής ανάπτυξης και ολοκληρώνουν την ισοπαίδωση της οικονομίας και της κοινωνίας. Το νερό γίνεται στόχος της νεοφιλελεύθερης πολιτικής ως ένα καινούριο πεδίο κερδοφορίας και επικερδούς εμπορίου σε όλη την Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε ό,τι αφορά την ΕΙΑΘ, η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης έχει ξεκινήσει ήδη από το 1998-99. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή στάθηκε στο πλάι των εργαζομένων και ήδη από το 2008 έχει αναδείξει το θέμα της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης σε ό,τι αφορά την Θεσσαλονίκη. Με μια σειρά από δράσεις, κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις που έχουν γίνει ολόκληρη την τετραετία. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα σήμερα σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή ιδιωτικοποίηση σε σχέση με το νερό ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό. Έχουμε μαζί μας τους 4 βουλευτές, ο ένας είναι καθοδόν, ο Γιάννης Αμανατίδης. Θα δώσουμε το λόγο καταρχήν στον Τάσο τον Κουράκη, στη συνέχεια στους υπόλοιπους, στον πρόεδρο των εργαζομένων. Να πω ότι μαζί μας σήμερα βρίσκεται και ο Μαριόγλου Κώστας, πρόεδρος των εργαζομένων, ο Γιώργος ο Θεοδωρόπουλος, περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης, ο Μανώλης Αλαμτσίδης, πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου και ο Τριαντάφυλλος ο Μηταφίδης, δημοτικός σύμβουλος Α Θεσσαλονίκης.